Ο Παναθηναϊκός έλυσε τον γόρδιο δεσμό του προπονητή με την άφηξη του Ντέγιαν Ράντονιτς, ενώ έκανε δικούς του τους Πάρις Λί και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Το θέμα όμως είναι ότι κινδυνεύει να χάσει ίσως έναν από τους MVP της φετινής σεζόν. Ο λόγος για τον Γιώργο Παπαγιάννη, τον οποίο γλυκοκοιτάζουν οι Milwaukee Bucks, του Γιάννη Αντετοκούμπο και του Θανάση Αντετοκούμπο, με τον Βιν Μπέκερ να δηλώνει γοητευμένος από την παρουσία του ύψους 2,18 Έλληνα σέντερ, τον οποίο μάλιστα τα μάτια του Bucks τον είδαν ήδη ισόμαστοι στους τελικούς του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ο Big Papa, ο οποίος βεβαίως έχει περάσει και πριν από 4 χρόνια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, χωρίς πάντως να αφήσει ιδιαίτερα καλές εντυπώσεις. Ωστόσο, το NBA φαίνεται να καλεί έναν ακόμα άσο από την Basket League, αλλά αυτή τη φορά από τον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον Σάσα Βεζένκοφ, τον οποίο οι Sacramento Kings κάλεσαν μαζί με τον εκπρόσωπό του στο Las Vegas να συζητήσουν και βεβαίως την προοπτική ο άσος των Ερυθρολεύκων να περάσει και αυτό στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον των Kicks, με παρακολούθησαν μέσα στη σεζόν, δεν ήμουν όμως σίγουρος πότε ή πώς εκδηλωνόταν αυτό το ενδιαφέρον. Το μόνο που λέω τώρα είναι πως χαίρομαι που τα δικαιώματά μου ανήκουν σε μια ομάδα που ενδιαφέρεται για μένα. Οι Kings με παρακολουθούν και θέλουν να με δουν. Για μένα το σημαντικό είναι πως για πρώτη φορά τα δικαιώματά μου για το NBA ανήκουν σε μια ομάδα που πραγματικά ενδιαφέρεται για μένα, οπότε προκύπτουν νέες ευκαιρίες. Αν συμφωνήσουμε και ο δρόμος να πάω ανοίξει, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε ευρύτερα. Αυτή τη στιγμή έχω στο μυαλό μου μόνο την Εθνική Βουλγαρία και τον Ολυμπιακό, δήλωσε ο 27χρονος forward, ο οποίος μίλησε και με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως ο κορμός της ομάδας θα παραμείνει ίδιος και αν παραμείνουν πολλοί παίκτες από την ομάδα της σεζόν αυτής, τότε τα πράγματα θα μπορεί να είναι ακόμα καλύτερα για τους Πυριώτες. Τέλος, και όσον αφορά στην περίπτωση του Ντόρσεϊ, αρκετές είναι ομάδες, τελευταία η Φενέρμπαχτσέ, η οποία ενδιαφέρεται για τον αθλητή του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται να έχει μια τελική συνάντηση με τον Γιώργο Μπαρτζόκα πριν πάρει την τελική του απόφαση.